Είναι αρκετές οι εμφανίσεις της Αγίας Υπομονής τα τελευταία χρόνια σε ευσεβείς και μη χριστιανούς. Επιλεκτικά κατοχωρούμε ένα συμβάν που περιγράφει την θαυμαστή εμφάνισή της και θεραπεία κάποιου ασθενή. Η Αγία Υπομονή εμφανίστηκε ως μοναχή σε κάτοικο των Αθηνών που εργαζόταν σε ταξί. Το σταμάτησε και ζήτησε να κατευθυνθεί προς το Λουτράκι. Ο ταξιτζής είχε καρκίνο του δέρματος στα χέρια του και βρισκόταν σε μεγάλη απελπισία. Καθοδόν η μοναχή που φορούσε ένα κουκούλι με κόκκινο σταυρό τον ρώτησε «Γιατί είσαι μελαγχολικός» και εκείνος δεν δίστασε να ομολογήσει όλη την αλήθεια. Μετά τον ρώτησε αν θέλει να τον σταυρώσει για να γίνει καλά και εκείνος δέχθηκε. Σε λίγο όμως τον έπιασε η πνηλία και παρακάλεσε την μοναχή να σταθούνε λίγο για να μην σκοτωθούνε. Είχαν φτάσει κοντά στα διόδια και εύκολα θα έβρισκαν άλλο ταξί αν εκείνη βιαζόταν. Κάθεσε στην άκρη του δρόμου και τον πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι τα χέρια του είχαν γίνει καλά, αλλά η μοναχή είχε εξαφανιστεί. Ρώτησε τους ανθρώπους των διοδίων μήπως είδαν καμία μοναχή εκεί κοντά, αλλά κανείς δεν είχε δει τίποτα. Τότε συγκλονισμένος γύρισε στο ταξί του και κατάλαβε ότι κάποια αγία ήταν και έγινε άφαντη. Κατευθύνθηκε μετά στο γιατρό του και του διηγήθηκε το περιστατικό. Τη στιγμή εκείνη έπεσε στο μάτι του σε μία εικόνα που ήταν κρεμασμένη στον τοίχο του ιατρείου. Πετάχτηκε από το κάθισμά του και φώναξε. Αυτή ήταν. Σημειωτέων ότι η εικόνα ήταν της Αγίας Υπομονής. Έτσι έμαθε ποια ήταν εκείνη που τον θεράπευσε και τον γλίτωσε από την απελπισία. Το κουκούλι με τον κόκκινο σταυρό έδειχνε την καταγωγή πριν γίνει αυτοκρατόρισσα του Βυζαντίου και με αυτό το μοναχικό σχήμα τελείωσε και την επίγεια ζωή της. Εκ των υστέρων γίνει και γνωστό ότι η ημέρα που γίνηκε το θαύμα ήταν 13 Μαρτίου, η ημέρα που η Αγία γιορτάζει. Η εικόνα της ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, στο Λουτράκι Κορινθίας και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Υπομονής επίσης στις 13 Μαρτίου.